Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Επιτροπή Ενστάσεων δεν χρειάστηκε, γιατί γινόμαστε όλοι καλοί αθλητές και προσέχουμε. Άρα, πατέρα σου... Όχι, δεν πέρισε. Άρχεται να τρέχει κάποιος κάπου. Δεν πέρισε. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Γιάννη, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του ομίλου που τρέξανε πάρα πολύ για να κάνουμε, να στήσουμε αυτόν τον αγώνα και χωρίς να έχουμε την, δηλαδή να μην είμαι εγώ προσωπικά ήσυχος στο ότι «Α, είναι η Ρούλα εκεί, είναι ο Σταύρος εκεί, είναι ο Μιχάλης εκεί», δηλαδή τα κάναμε όλα και δεν μπερδέψαμε πουθενά. Ήταν μια χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Πάντα, που θεωρώ ότι είναι η ψυχή του ομίλου, τον Δημήτρη τον Ανά. Μπράβο, Δημήτρη! Τον Μιχάλη τον Βασιλάκη, τον οποίο τον θεωρώ δεδομένο γιατί είναι κουμπάρος μου. Το Χάρη. Το νέο αίμα του ομίλου, το οποίο ακολούθησε τον αγώνα μας και κάνανε 4 κουρσίτσες με λέιζερ, 4-7, και σήμερα που είχε αρκετό αέρα και λέγαμε να γίνει κούρσα, να μην γίνει, και στα πόσα μίλια κόβεται η κούρσα και τι λέει η κλάση. Λέω, αφού είναι τα λέιζερ 4,7 μπροστά, εμείς θα πούμε ότι δεν τρέχουμε γιατί έχει αέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά, που μας δείξατε το δρόμο. Για τον Μιχάλη τον Βασιλάκη είπα ότι είναι κουμπάρος μου, εντάξει, Στάνη. Και τα παιδιά που βοήθησαν τον Γιάννη με τις σημαίες και όλα τα... ναι, θέλω επίσης και τα παιδιά που είναι στην προαγωνιστική, που ήταν στην Επιτροπή Αγώνων, μάθανε πια όταν σηκώνεται μια σημαία, πότε σηκώνεται και για ποιο λόγο σηκώνεται. Θεωρώ ότι και αυτά κάτι κερδίσανε, παρόλο που δεν κάνανε προπόνηση, ε. Ναι, τα λέω σωστά. Πέστε ναι. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, πολλά είπα. Καλά τα λέω. Και όλους εσάς που ήρθατε εδώ και ελπίζω του χρόνου να ξανάρθετε. Και σε κάνουμε χάρη. Ναι, και να κάνω και τελευταίους άφησα τους παραπονεμένους. Που ειδικά χωρίς τον έναν δεν θα υπήρχε ιστιοπλοϊκός ομίλος Αγίου Νικολάου. Εννοώ μια ανώνυμη εταιρεία η οποία λέγεται ΔΑΕΑΝ. Ο πρόεδρος ευτυχώς είναι και αυτός αγωνιζόμενος, αλλά είναι στα Χανιά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Μιχάλης Γαρεφαλάκης. Είναι εδώ, περίμενε. Είναι ο κύριος Γαρεφαλάκης. Επίσης, ηθικός συναυτουργός για όλα αυτά είναι ο κύριος Χάρης Αλεξάκης. Παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν έχει πει, αλλά το λέω τώρα, τι θα πει, όχι, να μας στήσει και ένα γερανάκι εδώ να κάνουμε πιο πολλούς αγώνες. Δημήμαρχε, μαγαζιά σας είναι. Γιώργο, πρόσεχε, τους έτσι λέγαμε έκπτωση εγώ, έλα. Πόσο? Για να το συζητήσουμε. Έλα, θα τα βρούμε, εντάξει. Κάνουμε μια εκπτωση για να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον Παοδάν, ο κύριος Ραφαϊλάκης, ο πρόεδρος του Παοδάν, δεν είναι εδώ. Έχουμε και κάποιες άλλες αθλητικές εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ όλους, ειλικρινά σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον πρόεδρο της κλάσης, τον κύριο Παλίκαρη, που με έκανε να σκεφτώ το ότι εμείς δεν θα πρέπει να είμαστε η αρχή του τέλους. Πρέπει να είμαστε η συνέχεια της αρχής. Ευχαριστώ, κύριε Παλίκαρη. Δεν ξέρω αν θα τον κάνεις Γιαννάκη, εγώ Γιαννάκη τον είπα από την πρώτη. Δεν είναι, δεν πειράζει. Εσείς και εσείς είναι ο κουβέντες.
να του έρθει. Δεν ξέρω, δεν κάνω όπω εσύ. Πέταρτο, κάτω από μισή ώρα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Εντάξει, καταρχήν όποτε ερχόμαστε στον Άγιο, νομίζω ότι περνάμε καταπληκτικά. Έτσι είναι ο Στίβος, αν θέλετε, έχει πολύ ωραίο καιρό και πολύ ωραίο παιχνίδι. Και σίγουρα και ο Όμιλος βοηθάει πάρα πολύ στην όλη διοργάνωση, στο φαΐ, δηλαδή είτε στη Σελιά είτε μέσα στη θάλασσα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας καταρχήν εγώ όλους τους φλωριούς της κλάσης. Και σένα. Μετά από αυτό το διήμερο, πραγματικά έχει ανέβει, ας το πούμε, η αντίληψή μου πέρα από το παραπάνω. Και όσοι κυμαίνεται σε αυτή τη θέση για πολλά χρόνια, είναι λίγο εντυπωσιακό μετά από αυτό. 10 χρόνια. Παρένθεση, κάποιος έλεγε ότι αν δεν κάνεις όλες τις θέσεις, και όχι μόνο στην ιστιοπλοεία αλλά και στις δουλειές, δεν μπορείς να έχεις αντίληψη. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι καπετάνοι, αν δεν πάνε να βραχούνε, τα πόδια τους. Και μπορώ να σας πω ένα πολύ καλό καπετάνιο που δεν ήθελε να βρέξει τα πόδια του, αλλά πάντα έκανε πλώρη. Είναι ο Γιάννης Ομιτάκης, ο οποίος είναι σταθή, έχει προκριθεί για να τρέξει την Ολυμπιάδα. Του εύχομαι κάθε επιτυχία, τον αγαπάω από καρδιάς. Ήταν μια ομάδα που τρέχαμε μαζί με τον Άνθιμο και αυτός τα έκανε όλα. Εύχομαι σε όλους μας να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Παρακαλώ. Ωραία. Επίσης θέλω πραγματικά να μείνω λίγο σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Νομίζω ότι τον είσαι αρκετά, αλλά θα το ξαναπώ κι εγώ. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν καινούργια παιδιά σαν τον Γιάννη και η Κρήτη νομίζω το έχει γενικότερα ανάγκη αυτό. Δηλαδή δεν γνωρίζω τι γίνεται στις άλλες κλάσεις, αλλά σίγουρα στη δικιά μας κλάση είναι σημαντικό να υπάρχουν πέραν από ένα-δύο ανθρώπους, τους οποίους βέβαια τους εκτιμούμε πάρα πολύ και πραγματικά άμα δεν ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι νομίζω ότι δεν θα ήμασταν εδώ που βρισκόμαστε, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε και ένα νέο αίμα το οποίο μπορεί να υποστηρίξει έτσι, είτε την κλάση τη δικιά μας είτε άλλους αγώνες στην Κρήτη. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι άνθρωποι γενικότερα. Μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή, αλλά νομίζω Δημήτρη, εσύ δεν ξέρω με τα όπλα και τα λέτε, έχετε και καλύτερη εικόνα. Και πραγματικά ο Γιάννης ελπίζω να μείνει κοντά μας γενικότερα που ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη και όχι μόνο τον Γιάννη, προφανώς και όλη την ομάδα που ήταν γύρω από τον Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Και βοήθησε, έτσι λέει η παροιμία. Και βοήθησε να στηθεί αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τις συμμετοχές, πραγματικά είχαμε ένα διάλογο με τον Δημήτρη, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο εκεί που όπως λέει και ο Δημήτρη. Σαν ΔΣ προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, έχουμε σκεφτεί κάποιες ιδέες. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε πάλι λίγο σταδιακά με κάποιο τρόπο να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό των 7, 8, 9 σκαφών που είμαστε κατά μέσο όρο, έτσι να φτάσουμε σε επίπεδα που ήμασταν πριν καμιά δεκαετία. Και όπως είπα, σίγουρα όποτε ερχόμαστε εδώ περνάμε νομίζω όλοι πολύ καλά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ τυχεροί βέβαια το ότι έχετε δίπλα σας ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους τοπικούς φορείς εδώ πέρα που βοηθάνε τον Όμιλο, τους αγώνες του. Καλή αντάβωση στα Χανιά σε δύο εβδομάδες από τώρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Τώρα αυτό μπορεί, δεν ξέρω πώς μπορεί να φανεί, αλλά θεωρήστε το σαν φιλία. Είχαμε σε αυτούς τους αγώνες ένα πολύ αγαπημένο φίλο, ο οποίος έχει έρθει άλλες δύο φορές στον Άγιο Νικόλα. Είναι ο Ολυμπιονίκης. Είναι ο Θοδωρής ο Αλεξάς. Είναι πολύ αγαπημένος. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που κάθε φορά μας δείχνει ότι, και ειδικά στα παιδιά, ότι αυτό το πράγμα που λέγεται ιστιοπλοεία δεν έχει τέλος. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, όλοι μπορούμε να το νιώσουμε, όλοι μπορούμε να το αγαπήσουμε. Σας ευχαριστώ. Θοδωρή, αν θες να πεις κάτι.
Πάνω σε αυτό για το θέμα της ιστοριάς, θα σου πω μια ιστορία. Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είχαμε κάνει στην κλάση να δούμε ποιοι αθλητές με αναπηρία αδικούνται αναλόγως με την αναπηρία τους. Έτσι λοιπόν, στο μονοθέσιο που όλες οι αναπηρίες βρίσκονται όλοι, ο καθένας στο σκάφος του και δεν ξεχωρίζονται σε κατηγορίες, γιατί η ιστιοπλοεία δεν τρέχεις όπως στους παρολυμπιακούς άλλα αθλήματα σε κατηγορίες. Όταν είσαι πρώτος, είσαι πρώτος. Δεν είσαι πρώτος στην κατηγορία σου. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκανε να βοηθήσουν στο μονοθέσιο αθλητές που δυσκολεύονται για την αναπηρία τους. Και λέγανε πώς θα χωρίσουμε σε βαθμούς, κατηγορίες και τέτοια. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Νορβηγός που είναι στο νούμερο 5 στον κόσμο, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κλάση, και τους είπε, παιδιά, δεν χρειάζεται να συζητάμε, μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα και αυτό τα λέει όλα, γιατί αυτός κερδίζει. Και τότε σταματήσανε όλη την κουβέντα το πώς θα βοηθήσουμε κάποιον που έχει δυσκολία. Δηλαδή το άθλημα της ιστιοπλοείας είναι ότι σου δίνει το συγκεκριμένο άθλημα να βρεις τρόπους να μειώσεις την δυσκολία που αντιμετωπίζεις βάσει της αναπηρίας. Και γι' αυτό τρέχουμε και εμείς σε κατηγορίες από το μέλλον. Γιατί σου δίνει το άθλημα να κάνεις αυτό το πράγμα. Πολύ easy. Απλά πρέπει να έχεις μυαλό. Έβδομη θέση, Μινώα Σπίριτ. Ο κύριος Άρης Παρλίκαρης. Εντάξει, τώρα μας έχουμε βαθμολογία. Εκλογές έχουμε, άστονα τώρα, εντάξει. Στην έκτη θέση, Momentum, Γάζη, Βιτσάκης Γιώργος. Στην πέμπτη θέση, Φυσαλία Φυσαλής, Τραχανιάς Πανός. Ναι. Τέταρτη θέση, Κράκεν, Ξηκίας. Πάνος Αγγελάκης. Η τέταρτη θέση ήταν ισοβαθμία. Έτσι είναι με τους ίδιους βαθμούς. Αλλά επειδή ο Αγγελάκης έχει πάρει πάρα πολλά κύπελλα, λέει δεν βαθμίσαι, άστο τώρα. Εγώ έχω μέλλον, έχω διάφορα. Μεγάλη καρδιά. Θέλαμε να γλυκάνουμε για να ξανάρθει. Ναι, ναι. Πες ποιοι είναι, να δούμε, είναι εδώ. Εδώ είναι όλοι. Τρίτη θέση, Άνασα, ιστοπλοκός όμως Ηρακλείου, Ηλίας Κοβατζής. Ο συμπάνος Ερνέγκας. Καρδιά Σοφία, Γελά Κυρίδη και Δημήτρη Μητρονάκη. Παρακαλώ για την απονομή. Και θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της κλάσης, τον κύριο Παλίκαρη. Τη φωτογραφία εκεί εσύ. Εδώ. Έτσι πάει. Μπράβο Σοφάκη, μπράβο. Έχει και τα καλά του να φύγει. Έχει μελανή παιδί. Τη φωτογραφία εσύ το κατάλαβε. Δεύτερη θέση, Τζέι Μάνια. Ναυτικό γνώμο Παντού Πανίδου. Άγγελος Ψωμόπουλος. Είναι ο οικοδεσπότης μας όταν ετοιμαζόμαστε και κάνουμε προετοιμασία για κάποιους αγώνες στο εξωτερικό. Μας δίνουν δωρεάν διαμονή, όχι διατροφή. Είναι ακριβό είναι και το μαγαζί της. Πάρτε το κύπελλο. Ναι, παρακαλώ τον κύριο Γαρεφαλάκη για την απονομή. Έλα, Yacht Club. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σωστό. Εδώ, εδώ, φωτογραφία. Έλα. Εδώ, Άγγελε. Έτσι, είδες. Καλύτερα αυτό το πήρα. Και πρώτη θέση σκάφος Ευνίκη στο βλόγκο του Αγίου Νικολάου. Μπράβο! Κύριε Αλεξάνδη, το κορίτσι στη μέση. Το κορίτσι δίπλα. Το κορίτσι δίπλα. Θα λες, ε. Μια νουλά. Μπράβο, νουλά! Μπράβο, νουλά! Μπράβο, νουλά! Το κερανάκι γράψε. Γράψε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας πω το εξής, ότι ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα δώσαμε ίδια κύπελα. Δηλαδή διέφερε μόνο το ταπελάκι και το χρώμα. Αλλά ήταν όλα ίδια. Αυτό μου έχει μείνει από τους αγώνες στο εξωτερικό, που εκτός του πρώτου όλα τα άλλα κύπελα είναι ίδια, όλα τα έπαθλα είναι ίδια, απλά είναι ένα ταμπελάκι το οποίο κάνει τη διαφορά, που λέει τι θέση είσαι. Και με αυτό το σκεπτικό έκανα αυτή τη διαφορά στις απονομές, δηλαδή όλοι να παίρνουν τα ίδια και το μόνο που να διαφέρει είναι πολύ λίγο, είναι η θέση. Για όλους είναι λίγο, γιατί είμαστε όλοι κοντά, όλοι κάνουμε ιστιοπλοεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση και στο τέλος του μήνα το Πανελλήνιο στο Γάζι. Σας ευχαριστώ.